κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς που εργάζονται στον αερολιμένα Ηρακλείου, αλλά και των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι με την άφιξη των πρώτων τουριστών είδαν, όπως ισχυρίζονται, τις αρμοδιότητές τους να αυξάνονται και παράλληλα να μένουν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Εμείς θέλουμε οι αστυνομικοί να κάνουν το λειτουργήμά τους, αυτό για το οποίο έχουμε εκπαιδευτεί και αυτό για το οποίο οι πολίτες θέλουν, δηλαδή για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Είναι αντιπυρική περίοδο, αυξημένες οι απαιτήσεις, είναι αυξημένες οι πτήσεις του αεροδρομίου, οπότε χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια και με δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα προσωπικού. Η καραντίνα τελείωσε, τα COVID δεν τελειώσανε όμως. Συνεχίζεται από ό,τι βλέπουν και με την έλευση των τουριστών μετά του αεροδρομίου και τη σεζόν ουσιαστικά. Σε μια σοβαρή καταγγελία προχωράει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Με προφορική εντολή και όχι σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, οι αστυνομικοί, όπως τονίζουν, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αντικαθιστώντας υγειονομικά κλιμάκια που θα έπρεπε να κάνουν την εν λόγω δουλειά. Οι συνάδελφοί μας έρχονται σε άμεση επαφή με όλους τους τουρίστες οι οποίοι φτάνουν στο αεροδρόμιο, τους ελέγχουν τα εισιτήρια και κάποια barcode ώστε να κάνουν μια διαλογή των τουριστών. Είναι εκτεθειμένοι οι συνάδελφοι, διότι ήδη έχουν κάποια κρούσματα από τουρίστες, με τους οποίους έχουν έρθει σίγουρα σε επαφή οι αστυνομικοί. Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης ξεσπούν, ισχυριζόμενοι ότι η εμπλοκή τους στους ελέγχους των τουριστών για κορονοϊό είναι πέρα από τα καθήκοντά τους και δεν συνάδουν με την εκπαίδευσή τους. Οι συνάδελφοι πυροσβέστες αυτό που κάνουν είναι συμπληρώνουν μια αίτηση με κάποια στοιχεία των επισκεπτών μας. Εδώ μιλάμε για ένα αεροδρόμιο με τέτοια επισκεψιμότητα που έχει προσωπικό περί τα 25 άτομα. Ζητάμε ενίσχυση του δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού αερολιμένα. Έχουμε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα ενισχυθεί, όμως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό. Στα κάγκελα βρίσκονται όμως και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Κρήτης, οι οποίοι μιλούν για μια νέα πραγματικότητα μετά τη λήξη της καραντίνας. Ο πρόεδρος των εργαζομένων ξεκαθαρίζει ότι η διακομιδή ασθενών με COVID-19 από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο δεν θα έπρεπε να είναι δουλειά του ΕΚΑΒ. Αυτό μπορεί να γίνει στο Ηράκλειο, ας πούμε, αλλά να γίνει μία φορά, να γίνει δύο φορές. Σε περιοχές που υπάρχουν ένα ασθενοφόρο αναβάρδια, είναι αδύνατο να γίνει. Δεν μπορούμε να δίνουμε ένα αυτοκίνητο να κάνει ένα περιστατικό COVID από το ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και εμείς να μένουμε ακάλυπτοι στον τομέα. Άμεση λύση από την πολιτεία ζητούν οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και το ΕΚΑΒ, ώστε αν χρειαστεί να συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς, από τη μία θα πρέπει να στελεχωθούν με περισσότερο προσωπικό και από την άλλη να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.